vlog, γιατί ουσιαστικά είναι το πρώτο μεγάλο ταξίδι μετά το COVID και όλους αυτούς τους περιορισμούς που είχαμε. Θα μείνουμε μόνο μία μέρα εδώ. Είμαι με την Αργυρή, που είναι τη λεμονάδα της. Και έχουμε έρθει σε ένα tapas bar, γιατί αν δεν φας tapas την πρώτη μέρα που είσαι στην Ισπανία, δεν γίνεται να φας κάτι άλλο. Τι θα φας δηλαδή? Λοιπόν, έχουμε έρθει κάτι γαριδούλες εδώ, καταπληκτικές. Το κόφλας πριν λίγο, ήταν συγκλονιστικό. Και ένα τυρί. Που έμεινε μόνο αυτό. Που έμεινε μόνο αυτό, γιατί πολύ για λίγα λεπτά. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα, θα σας το δείξω. Λουκανικάκια. Ναι. Πώς τα λέγανε αυτά, ρε Αργύρη, ξέχασα. Αυτό που φτιάχναμε, τα ζαρίτας. Τσικιτή, και τέλος πήραμε και κάτι για σαλάτα. Ένα σπαράκι. Επειδή έχω ξανάρθει στη Βαρκελόνη και αυτό ήταν το μόνο μέρος που δεν είδα, είπαμε σήμερα, μιας και μένουμε και κοντά, να έρθουμε στο Μοντζουίκ, το οποίο έχει και ένα τεράστιο πάρκο μέσα και έχει και αυτό εδώ το παλάτι. Και κανονικά μπροστά υπάρχει και ένα συντριβάνι το οποίο λειτουργεί, αλλά τώρα το έχουν σε αχρηστία δυστυχώς, οπότε δεν θα το απολαύσουμε. Όταν είναι σε λειτουργία το συντριβάνι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, φωτίζεται και όλο το βράδυ, χαμός. Ιδού, ποιος κάνει τόση φασαρία? Να σε έβλεπω, Μέρλιν. Ωχ, σταμάτησε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ανέβεις ψηλά για να απολαύσεις τη θέα, αλλά ευτυχώς οι τύποι έχουν βάλει κυλιόμενες. Πόσο μπροστά? Πόσο μπροστά? Από πάνω δεν υπάρχει. Στο βάθος εδώ διακρίνουμε και τη Σαγράδα Φαμίλια. Θα προσπαθήσω να κάνω zoom για να τη δείτε. Εκεί, στο κέντρο ακριβώς. Καλημέρα! Καλημέρα! Buenos días! Γι' αυτό δεν κατάλαβα τι λέγεις εμένα. Συγγνώμη, θα στα λέω στα ισπανικά, τόσο πολύ εξοικειώθηκε. Λοιπόν, είμαστε στο σταθμό Sants και θα πάρουμε το τρένο για να πάμε στο Alicante, που είναι η πρώτη μας στάση. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει το road trip. Γιατί με τρένο ξεκινάει το road trip. Ναι, γιατί πάει πιο γρήγορα το τρένο από το να οδηγείς 300 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη μέχρι εκεί. Ναι, όχι. Θα έχουμε πολύ δρόμο μετά ούτως ή άλλως. Μόλις φτάσαμε, ήμασταν 4,5 ώρες στο τρένο, παιδιά, φορούσα τη μάσκα, κόντευα να σκάσω. Νοικιάσαμε το αυτοκίνητο, ωστόσο δεν μας φράγησαν ένα χαρτάκι το οποίο είναι απαραίτητο για να βγούμε από το πάρκινγκ. Η Αργύρη είναι τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, περιμένουμε να έρθει υπάλληλος να φέρει το χαρτάκι για να συνεχίσουμε την πορεία μας και να πάμε στο Benidorm, όπου θα μείνουμε απόψε. Ήρθε, τα κατάφερε. Λοιπόν, μας κάνανε και upgrade στο αυτοκίνητο, έχω να σας πω, γιατί αυτό που είχαμε κλείσει δεν ήταν διαθέσιμο. Οπότε λέει θα σας δώσουμε αυτό το Kia Sorento, αν δεν κάνω λάθος, να το δοκιμάσουμε. Α! Βοήθεια! Πέφτουν οι βαλίτσες. Φτάσαμε επιτέλους στο Benidorm, το hotel Marconi, το δωμάτιό μας είναι το 104, πάμε. Θα δούμε. Πώς είναι? Ωραιότατο, ευάερο ειβήλιο, γεια σας. Νιώθω πολύ 90's. Πολύ 90's είναι η φάση, πραγματικά. Εδώ, τα μπάνια του λαού κυριολεκτικά. Παιδιά, όμως είναι τέλεια το ότι έχουμε αυτό το μπαλκονάκι. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και ωραία, μουδερή παραλία. Ατελείωτη. Αφήσαμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο και πήγαμε προς αναζήτηση τροφής. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στην παραλία να κάνουμε μια βουτιά, αλλά τελικά πουλούσαμε τόσο πολύ που κάτσαμε εδώ σε ένα πολύ φανταστικό μαγαζί. Και πάγαμε ομολογουμένως πολύ καλά, τόσο καλά που ξέχασα να φιλμάρω το παιδί. Δεν πειράζει. Έχω το άπερον. I.O.
trip και σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μία στάση στην Τορεβιέχα, στον δρόμο για τη Γρανάδα. Ξεχνάω και που πάμε, παιδιά, έχω κρατήσει σημειώσεις για όλα. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε εδώ στην παραλιακή οδό, Buenos Dias, η οποία είναι αρκετά όμορφη και συμπαθητική. Εντάξει, νιώθω ήδη τη διαφορά της θερμοκρασίας, θα σας πω, γιατί είχε γύρω στους 27 βαθμούς, ενώ τώρα πρέπει να έχουμε γύρω στους 34-35. Πάρα πολύ ωραία όμως είναι εδώ. Του ξενοδοχείου εδώ που υπάρχει και η πισίνα, η οποία είναι μια σταλίτσα πισινούλα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν έχει κόσμο, οπότε πριβέ, δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν, βλέπετε τη θέα λίγο πίσω μου, θα γυρίσω την άλλη πλευρά να δείτε τι συμβαίνει. Δεν έχουμε κάνει ακόμα βόλτα, τώρα μόλις φάγαμε πρωινό και είπαμε να ανακαλύψουμε λίγο το ξενοδοχείο. Εδώ η Αργύνη άραξε. Είμαστε σε ένα ξενοδοχείο που λέγεται 5 senses, 5 αισθήσεις δηλαδή. Εδώ είναι η όραση. Εδώ έχουμε την όραση. Και έχει μια οθόνη. Και έχει μια οθόνη. Περιμένετε να δείτε τι έχει στον δικό μας τον όροφο. Γιατί είμαστε τόσο τυχερές, πάρα πολύ τυχερές. Γιατί και στη γεύση έχει οθόνη. Εμείς λοιπόν είμαστε στον όροφο της ακουής. Και σχεδόν έξω από το δωμάτιό μας. Όχι, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μας. Εντάξει, είναι μια πόρτα. Μας χωρίζει. Έχει. Αυτό που είναι σαν ηχείο. Η απογοήτευση είναι εμφανής. Τι δείχνεις? Το ηχείο. Το ηχείο. Το ηχείο. Το ηχείο είναι αληθινό. Καθεδρικό ναό της Γρανάδα, μόλις μπήκαμε, εντάξει, είναι μεγαλοπρεπέστατη η φάση εδώ. Τα βιτρό είναι καταπληκτικά εκεί ψηλά. Αυτό είναι το παρακλήσι του Ιησού από τη Ναζαρέτ, όπου από ό,τι διάβασα υπάρχουν και πίνακες του El Greco. Μαντεύω ότι πρέπει να είναι αυτός εδώ δεξιά σίγουρα και ο άλλος αριστερά. Θα πω και πιο κοντά να δω αν υπάρχει κάπου κάποια κρυμμένη υπογραφή ίσως. Τι μου δείχνεις? Φανταστική πόρτα. Ταξίδια, είναι ότι για να μπεις στο Ελμπανιουέλο και για να ανέβεις πάνω στην Αλάμπρα να δεις τα παλάτια και τα λοιπά, πρέπει να έχεις μαζί σου διαβατήριο, δεν αρκεί το εισιτήριο, οπότε να το ξέρετε σε περίπτωση που θέλετε να τα επισκεφτείτε ερχόμενοι στη Γρανάδα, ότι πρέπει να έχετε μαζί και ταυτότητα ή στο διαβατήριο, γιατί θέλω να δουν λέει και τη φωτογραφία της εσύ. Τι να πω. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος να ανέβετε πάνω στην Αλάμπρα είναι να πάρετε λεωφορείο για αρχή και να σας αφήσει όσο πιο κοντά στην είσοδο γίνεται. Γιατί μετά, παιδιά, έχει μια ανηφόρα ατελείωτη. Βέβαια, το
το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Φιλική συμβουλή επίσης να έρθετε απόγευμα, γιατί εμείς είμαστε εδώ 3 ώρες το μεσημέρι και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τι συμβαίνει? Τρόμαξες, να έχουμε ακόμα. Έχουμε λίγο ακόμα δρόμο, η αλήθεια είναι αυτή. Είσαι Cuesta del Rey Chico όμως. Και επιτέλους κατευθυνόμαστε προς το Generalife και τους κήπους και ελπίζω ότι λίγο θα δροσίσει καλά, είναι μαγικά. Ότι θα έπρεπε εσύ να φιλμάρεις εμένα που είμαι η πρωταγωνίστρια του vlog. Για απάντησή σου. Φίλη, μετά σου λέει. Είμαστε εδώ. Θέλουμε να πάμε εδώ. Έλα να δεις που είναι. Λοιπόν, έχω ανέβει εδώ στο Torre del Cubo, Cubo, δηλαδή το λένε, και βλέπεις παιδιά πανοραμικά όλη τη Γρανάδα και όλα τα παλάτια και τους πύργους, είναι φανταστικό. Η Αργένη λέει δεν θα ανέβει, λογικά είναι εδώ κάτω. Να τι. Βρήκα ένα γατουλίνο, ο οποίος δεν μου δίνει καμία σημασία. Τίποτα, κοιμάται όρθιος. Έχει βρει την καλύτερη θέση εδώ στην δροσιά και στη σκιά. Δρομάξου τώρα. Θα σε πιάσω, ε. Καμία σημασία. Δεν τον ενδιαφέρει η ύπαρξή μου. Αυτό ίσως λίγο μου αρέσει, αλλά οκ. Κάτσαμε να τσιπήσουμε κάτι γιατί η ώρα έχει πάει 6 παρατέταρτο και δεν έχουμε φάγει μεσημέρι καν τίποτα. Μία μπανάνα είμαστε και κάτι αμύγδαλα. Και ρίξαμε τόσο πολύ περπάτημα εκεί πάνω. Λοιπόν, ο λόγος που άνοιξα την κάμερα είναι για να σας πω ότι αυτό λέγεται Tinto de Verano, δηλαδή χρωματιστό κρασί καλοκαιρινό. Κόκκινο. Καλοκαιριού, κόκκινο. Tinto είναι κόκκινο, δεν είναι κόκκινο, είναι χρωματιστό. Tinto είναι κόκκινο. Tinto είναι κόκκινο. Δεν είναι ρόφτα κρασί. Ευχαριστούμε. Εσύ τι πίνεις? Σανγκρία μπλάνκα. Con frutas blancas. Ναι, γιατί έλεγε θα έχει κόκκινα φρούτα, αλλά δεν. And cheers. Είμαι σε αυτό το χάλι, γιατί κάναμε λίγο τζακούζι και ένα μασαζάκι, έτσι επειδή ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένες και βγήκαμε να πάρουμε φαγωτό που είναι πολύ κοντά στο ξενοδοχείο μας και βρήκαμε ιταλικό, βενετσιάτικο. Λοιπόν, πήρα μαρόν γλασέ και μαρένα. Τι πήρες εσύ? Τι πήρες? Ξέχω να μην σκουντίξω με τον κόσμο. Πήρα αμύγδαλο. Ναι. Και τζαντούια. Αχ, τέλεια. Η τζαντούγια είναι φουντουκί. Η τζαντούγια είναι σοκολάτα. Α, ναι, σωστά. Αλλά δεν υπάρχει. Νοτσιόλα σκεφτόμουν. Αυτό με μπέρδεψε. Δεν υπάρχει πια, την έφαγες. Λοιπόν, έχει αστυνομία από εκεί και έχει αστυνομία και από εδώ και έχουν κλείσει αυτό το κομμάτι του δρόμου που πάει προς το ξενοδοχείο μας. Δεν ξέρω γιατί. Λέμε να ρωτήσουμε, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι ότι θα καταλάβουμε, γιατί δεν πολύ μιλάνε και αγγλικά. Οπότε κάτι μας λένε και στα ισπανικά, αλλά δεν. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η Grand Via de Colón. Είναι από τους πιο κεντρικούς δρόμους εδώ στη Γρανάδα. Και απορώ τι έχει γίνει. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Πολύ αξιοπρεπές, μπορώ να πω. Σε αυτό το στενάκι που έχει και ένα μπαρ στο τέλος και οδηγεί σε διάφορα άλλα δρομάκια με μπαρ και εστιατόρια. Αρκετά εστιατόρια είναι έτσι.
εδώ στην περιοχή και σερβίρουν χαλάλ φαγητά και φαλάφελ και τέτοια. Και πάμε να βρούμε ένα ωραίο μπάρι για απόψε. Και έχει άπειρα στα στενάκια του μεταξύ. Αλλά δεν ξέρω να στρίψουμε. Μάλλον, ε. Χαμούλης, χαμούλης. Enamorado de ti, esto sí que tiene guasa. Me clavo de mi trabajo pa' que nada más te faltara. Y yo, enamorado de ti, esto sí que tiene guasa. Me clavo de mi trabajo pa' que nada más te faltara. Vea, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι παραγγείλαμε. Αυτό είναι το σαλμονέχο con χαμόν ιμπέρικο. Και εδώ, ενώ περιμέναμε τυρί σε κομματάκια κάπως σαν σαγανάκι ας πούμε, μας έφερε το προβολόνο, παιδιά, λιωμένο στο πιάτο, συγκλονιστικό. Με γλουτένι. Με γλουτένι από πάνω βέβαια, αλλά θα μας φέρει και ψωμί χωρίς γλουτένι για να φάω κι εγώ. Να το ρίξουμε. Ναι, να το ρίξουμε. Καλημέρα, είμαστε στο Αλμπαϊσίν. Προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε μέχρι εδώ. Δεν τα καταφέραμε γιατί είναι ουσιαστικά μια πόλη μέσα σε ένα κάστρο και κάποια στιγμή δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Αυτό ας πούμε της Carmen de Montserrat είναι πολύ όμορφο σπιτάκι. Δείτε το κήπο που έχει μέσα. Καταπληκτικό. Ωραία, έχασα την Αργένη στα στενά. Δεν είναι καλό αυτό γιατί δεν ξέρω καν να γυρίσω στο μάξι. Το Αλμπαϊσίν είναι περιοχή της Γρανάδας που διατηρεί τους στενούς δρόμους του μεσαιωνικού μαυριτανικού παρελθόντος της. Ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1984 μαζί με την Αλάμπρα και την Χενεραλίφε. Βρήκαμε και το κέντρο του χωριού, εδώ που υπάρχει και το ένα και μοναδικό καφέ, μια εκκλησία από πίσω και θα το τιμήσουμε το καφέ. Από εδώ, μποτιλιάρισμα. Τελικά, το πίνεις σαν νερό εσύ το τίντο. Κι εγώ. Δεν είχε λεμονάδα, οπότε τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ σου φέρνουν και μεζέ εδώ και φτεδάκια, πατατούλες. Δεν μου αρέσει η φάση τους. Βρήκαμε και έναν ωραίο σπανό. Αυτό είναι και στο βάθος που το βλέπω σκουπίζει. Τι ωραία που τοποθετεί τις καρέκλες. Είναι και νοικοκύρης. Λοιπόν, η επόμενη μας στάση είναι η Κόρδοβα, αλλά τώρα κατευθυνόμαστε σε ένα χωριό που λέγεται Ισναχάρ και έχει και αυτή τη φανταστική λίμνη. Βέβαια, εμείς θα πάμε εκεί ψηλά στο χωριουδάκι, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα κάνει και παραλία από την άλλη πλευρά. Και κάτσαμε στο μεζόνα που έλα Μαρία, γιατί που έλα σημαίνει γιαγιά και μου φάνηκε έτσι πάρα πολύ παραδοσιακό και ζεστό. Όπως φαίνεται είναι όντως. Ευτυχώς είχε ένα μυστήριο από πάνω που ήδη σας κάγαμε. Πού σε φέρνει, δεν στέλνει πάνω από το κεφάλι σου. Όλου του ρητουάλου stars που έχουν αφήσει αυτόγραφα εδώ πέρα είναι πάκο. Δεν ξέρουμε κανέναν βέβαια.
στάζ, αλλά αυτό το ξέρουμε. Εγώ τι παρακαλώ. Μας το πρότεινε ο κύριος γιατί δεν έχει γλουτένη. Αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Αυτό έχει γλουτένη. Ξεκάθαρα είναι το δικό μου. Ωραία, για να δοκιμάσω να δούμε τι είναι. Ήσουν το πειραματόσο. Λοιπόν, κάτσα να δούμε. Ρώσικη. Ρώσικη. Με ψάρι. Ωραία. Έχουμε πάρει και ένα μακαλιά. Έτσι δεν γιατί γελιάζει για να δούμε πώς θα βγει αυτό. Σι, σι, σι. Είναι το μάτο βέβαια. Ναι, πράσινη. Κύριος ο φίλος μας. Α, μπράβο. Και τι εξυπηρέτησες εδώ στο Ισναχώρο. Μπράβο. Muchas gracias. Τι θα φας, Νάγια. Τι θα φάω. Εντάξει. Δεν πήρα τυχαία το μπακαλιάρο της γιαγιάς. Μπακαλάο de la albuela. Εσύ τι πήρες, θέλω να το πεις με προφορά. Κάτσε, δεν θυμάμαι. Σαλμορέχο κορδομπές. Πάρα πολύ καλό. Καλή όρεξη. Buen provecho. Μάντεψε. Για να πάμε στο καστίγιο, πρέπει να περπατήσουμε ανηφόρα πάλι. Αλίμονο. Να μου περπατήσεις και μια ανηφόρα. Στο επόμενο ταξίδι θα πάω στην Ολλανδία. Ή μια χώρα που είναι flat. Δεν έχει κάστρα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Όλα στην Έχω ξεποδαριαστεί. Η ώρα είναι 4 και ακόμα στην Κόρδοβα δεν έχουμε φτάσει. Αχ, Θεέ μου. Ωραία η ανηφοριά, δεν λέω. Και η κεντροσία. Γραφική. Γραφική, αλλά... Γραφική δροσερή είναι το δουλειά. Τι, έχω τέλειο timing, έτσι. Αυτό ταιριάζει. Φοράς τα σωστά ρούχα σήμερα. Ναι, είσαι ασορτή. Ανατολουσιανή. Λοιπόν, φτάσαμε στην Κόρδοβα. Επιτέλους, αυτό θέλω, αυτό θα πάρω. Και βγήκαμε για την πρώτη βόλτα. Έχει 40 βαθμούς, παιδιά. Αχ, ωραίες κάλτσες για δώρο. Έχω πετύχει όλες τις καμπάνες. Μόνο 3 χτύπει. Είναι και μισή μάλλον. Στο και μισή βαρε μία. Τι ώρα είναι τελικά? Παρά δεν τα δούμε. Γι' αυτό είναι 3. Καινούριο αυτό. Ναι, πού είμαστε? Εδώ στο Τέμενος είμαστε. Το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην... Στον κόσμο. Α, στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη. Και πάμε προς τη ρωμαϊκή γέφυρα.
διασχίζουμε λοιπόν τον Γουαδαλκιβίρ από αυτή τη γέφυρα και αυτός μπροστά είναι ο πύργος Καλαώρα. Είναι πραγματικά πανέμορφα και τόσο γαλήνη εδώ. Come on, paradise. Έτσι είναι εδώ πάνω. Δεν ξέραμε καν ότι έχει ταρατσάκι. Ακούσαμε κάποιον να το λέει και ήρθα να δω τι θέα. Εντάξει, δεν βλέπεις και τίποτα. Η αλήθεια είναι. Μπορούμε να πληρώσουμε με κάρτα. Μετάφραση. Να μαθαίνετε και κανένα ισπανικό, παιδιά. Τι έτσι, άνευ ουσία στο vlog. Λοιπόν, τι το είπαμε, αυτό που πίναμε. Por favor. Gracias. Adiós. Adiós, Lepido. Με Lepido. Λοιπόν, είμαστε το κινητό σου. Α, ναι, πρέπει να πληρώσω, sorry. Και ξαφνικά, πηγαίνοντας προς την Εβραϊκή Συνοικία, συναντάς εδώ μία εδώ το παρέα. Και σπιτάκια. Όλα μαύρα εδώ μεταξύ. Τι γίνεται, γεια σου. Δεν με συμπαθεί αυτός, φεύγει. Α, έχει κι άλλο εκεί, στο βάθος. Και είναι εκεί στο παράθυρο. Πολύ. Πού είσαι, έλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο φιλόσοφος Μπεν Μαϊμονίδης, ο οποίος είναι της Αριστοτελικής σχολής, όπως διάβασα. Και, από τι λέει και εδώ, γεννήθηκε στην Κόρδοβα και ήταν και θεολόγος. Α, μάλιστα. Να, αντική συναγωγή. Μετά από μια μεγάλη περιπλάνηση καταλήξαμε εδώ στο Bar Santos που είναι και πάρα πολύ κοντά στο ξενοδοχείο μας. Είδα εγώ και ότι έχει gluten free πύρα και ψήθηκα πλήρως. Και είδα και αυτό εδώ που λέγεται τορτίγια και είναι χωρίς γλουτένι, λέει, πώς να το φας. Εν τω μεταξύ έχει διάφορα καλούδια μέσα στη βιτρίνα, θα σας δείξω τι πήραμε εμείς. Προφανώς η τορτίγια του είναι διάσημη για κάποιο λόγο. Γεια σου κύριε Santos. Θα σας ενημερώσω αν τρώγεται και αν είναι καλή. Πάντως αυτό που κάνει ο κόσμος είναι ότι τη στείνει εδώ απέναντι και τσιμπάει. Η ώρα είναι σχεδόν... Α, είναι 10 και μισή, νομίζω ότι είναι πιο αργά. Η κούραση του road trip. Τι τρώμε? Τρώμε μια τορτίλια εδώ του Μπαρμπασάντου. Ναι. Και ένα τσορίτο. Καλό. Καλό. Διάσημη τορτίλια. Μελέτα με πατάτα δηλαδή. Αχ, ωραία. Έχει και τυρί μέσα. Είναι ωραίο. Είναι αλμυρό. Γενικά αυτό που φάγαμε το μεσημέρι ήταν πάρα πολύ ωραίο, αυτή η σούπα. Το αλατάκι το τιμάνε εδώ στην περιοχή. Αν έχεις πίεση, μην. Το λάδι επίσης το τιμάνε εδώ στην περιοχή και το σωρίθο τα σπάει. Θες να γκρινιάξεις τώρα? Δεν μπορώ, τόση ώρα τζιλιμπού και τζιλιμπού. Αυτές εδώ δίπλα τραγουδάνε τόση ώρα. Τώρα ησυχάσαμε που τραβάω το βίντεο για να μην έχουμε. Να μην λέω το record. Τζιλιμπού, τζιλιμπού. Και λέμε ότι πάντα υπάρχει μια παρέα. Ξεκινάνε. Όχι. Πάντα υπάρχει μια παρέα που θα σε ενοχλήσει, ρε παιδί μου, θα τραγουδήσει. Έχει την ηρεμία σου εδώ, τη φασάρα σου. Την πυρίτσα σου. Κάνουν οντισιόν. Το λένε σαν ένα κινητό αυτό το μεταξύ. TikTok. TikTok. Αγουστάρουν και κάτι κυρίες που περνάνε. Κοίτα, 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 κοίτα. Τέλειο.
Γυρίσαμε στο δωμάτιο, δεν θα σας δείξω όλο το δωμάτιο γιατί έχουμε απλώσει πράγματα παντού. Και θα σας δείξω όμως τη θέα, γιατί βλέπουμε το μεθκίτα και από το παράθυρο όμως που είναι, εντάξει, τρομερή θέα. Τρομερή αίσθηση βασικά, όχι τρομερή θέα. Είσαι μέσα στην ιστορία, τη νιώθεις, τη ζεις, την αναπνέεις, νιώθεις το ρυθμό της πόλης. Πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Ο χώρος του πρωινού, παιδιά, είναι πανέμορφος. Τα δωμάτια είναι εδώ από πάνω. Έχουν φτιάξει αυτό εδώ το έφριο. Μισή τριβάνι, κουλάκια. Φανταστικά. Εκεί όμως δεν μπορεί να κάτσει να φάει. Μπορεί να κάτσει να ράξει. Και ήρθε η ώρα για την επίσκεψή μας στο Τέμενο. Γιατί κλείνεις ραντεβού. Και το κλείσαμε από χθες. Και εγώ είμαι έτοιμη να εισέλθω. Oh, wow. Το Τέμενος, ο καθεδρικός της Κόρδοβας δηλαδή, είναι γνωστό και ως μεθκίτα ή μεσκίτα και εκκλησιαστικά ως καθεδρικός ναός της Παναγίας της Ανάληψης. Είναι καθολικός χριστιανικός ναός της Αρχιεπισκοπής της Κόρδοβας, αφιερωμένος στην Ανάληψη της Θεοτόκου και βρίσκεται στην πόλη Κόρδοβα, στην Ανταλουσία της Ισπανίας, εδώ που βρισκόμαστε. Αρχικά ήταν μια καθολική χριστιανική εκκλησία η οποία κατασκευάστηκε από τους Βυσιγόθους, αν και στη συνέχεια μετατράπηκε σε Ισλαμικό Τέμενος κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Μετά τη Ρεκονκίστα μετατράπηκε σε καθολικό ναό για άλλη μια φορά. Το κτίριο θεωρείται ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μνημεία της μαυριτανικής αρχιτεκτονικής. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Ισπανοί μουσουλμάνοι πιέζουν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να τους επιτρέψει να προσευχηθούν στο ναό. Αυτό το μουσουλμανικό αίτημα έχει απορριφθεί αρκετές φορές, τόσο από τις εκκλησιαστικές αρχές της Ισπανίας, όσο και από το ίδιο το Βατικανό. Το 1984 καταχωρήθηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μια δεκαετία αργότερα ο χαρακτηρισμός αυτός επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της Κόρδοβας.